να σας καλησπερίσω και εγώ, μέρος μου, για την σας καλωσορίζω στη δεύτερη σειρά ομιλιών στο μορφωτικό κύκλο με θέμα την πανδημία. Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές, να σας παρουσιάσω τον πρώτο μας ομιλητή, έναν αγαπητό συνάδελφο και φίλο που τυχαίνει να έχουμε και γειτονικά γραφεία, τον Δημήτρη το Στέλλα. Ο Δημήτρης Στέλλας είναι τεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, είναι επικεφαλής της ομάδας ανοσολογίας καρκίνου και υπεύθυνος του τμήματος ταυτοποίηση και επιβεβαίωση θεραπευτικών στόχων, ασθενειών και βιολογική αποτίμηση στοχευμένων βιοδραστικών μορίων φαρμάκων. Έχει σπουδάσει βιολογία, είναι διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο τμήμα της βιοχημίας. Στη θητεία του ως Research Fellow στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου του NHIS στις ΗΠΑ, ασχολήθηκε με την ανοσολογία του καρκίνου και ανέπτυξε μοντέλα θεραπείας με τη χρήση κυταροκινών και την αυτόλογη μεταμόσχευση Natural Killer Cells. Στην περίοδο της πανδημίας συμμετείχε με την ομάδα του Δ. Παυλάκη στη μελέτη της ανοσολογικής απόκρισης ασθενών με νόσο COVID-19, όπου βοήθησε στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για τη μέτρηση εξωτερικών αντισωμάτων και DNA εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2. Επίσης, ο Δημήτρης έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και αμερικανικά προγράμματα, με πάνω από 5 εκατομμύρια προϋπολογισμό για το εργαστήριό του. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Είναι κάτοχος 2 διεθνών πατεντών που αφορούν τη θεραπεία του καρκίνου. Έχει υπάρξει προσκεκλημένος ομιλητής σε πλήθος διεθνών και εγχώριων συνεδρίων. Είναι επισκέπτης εκδότης κριτής διεθνών περιοδικών και αξιολογητής εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συνεπώς, Δημήτρη, σε καλώ στο βήμα και είμαστε όλοι αυτιά να σε ακούσουμε. Ευχαριστώ για το kind introduction που λέμε και στο χωριό μου. Κυρίες και κύριοι, να σας καλησπέρισω κι εγώ από το βήμα. Να σας καλωσορίσω στην δεύτερη εβδομάδα εκδηλώσεων για τις πανδημίες. Σήμερα θα σας μιλήσω σχετικά με τους μύθους και τις αλήθειες που αφορούν τα εμβόλια και την νόσο. Και πριν το κάνω αυτό, να σας δείξω μια θλιβερή εικόνα, την τελευταία εικόνα που είχα στα μάτια μου όταν έφυγα από το NIH της Αμερικής. Εδώ αποδίδουν φόρο τιμής οι Αμερικάνοι με αυτές τις άσπρες σημαίες στα περίπου 700.000 νεκρούς. Τώρα έχει ξεπεράσει δυστυχώς αυτό το νούμερο το 1 εκατομμύριο στην Αμερική, ενώ παγκοσμίως είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια. Και δυστυχώς και εμείς στην Ελλάδα για τα ελληνικά δεδομένα δεν πάμε τόσο καλά. Έχουμε ήδη 35.000 και νεκρούς από COVID. Οι γνωστοποιήσεις είναι αυτές για μένα. Θέλω να τονίσω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό για COVID, ούτε επιθυμώ να πάρω το ρόλο του ειδικού. Το κράτος και η πολιτεία έχει επιλέξει τους ειδικούς. Εγώ απλώς έτυχε να είμαι τη λάθος χρονική στιγμή στο λάθος μέρος, και αυτό ήταν το NIH των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα το Ινστιτούτο των Ανθρώπινων RNA ιών, όπου εκεί φτάναν τα πρώτα δεδομένα της πανδημίας και είχα την τύχη να συμμετέχω αναγκαστικά σε πολλές, ας πούμε, συναντήσεις και συνεννοήσεις τη στιγμή που όλη η ανθρωπότητα δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα σχετικά με την πανδημία. Να τονίσω επίσης ότι οι απόψεις που θα παρουσιάσω είναι προσωπικές και το Ινστιτούτο μπορεί να μην συντάσσεται ακριβώς με αυτές. Θα προσπαθήσω λοιπόν στα λεπτά που μου απομένουν να μιλήσω σχετικά με το τι είναι ιός, τι είναι αυτή η νόσος που λέμε COVID-19, να καταφέρω να διαλευκάνω κάποιες παρεξηγήσεις σχετικά με το αν προστατεύουν οι μάσκες, αν τα εμβόλια είναι καλά ή κακά, αν θα πρέπει να κάνουμε την πέμπτη δόση, ας πούμε, και τι γίνεται με τα εγκεφαλικά άνω των 65 κτλ. Τι είναι το long COVID. Και γενικά να σας δώσω λίγο την αίσθηση του τι περιμένουμε, πώς περιμένουμε να εξελιχθεί η πανδημία, τουλάχιστον πώς εγώ περιμένω να εξελιχθεί η πανδημία. Να ξεκινήσω με ένα ρητό του Ιπποκράτη.
Μην πιστεύετε σε ό,τι διαβάζετε στο διαδίκτυο, μόνο και μόνο επειδή δίπλα έχει ένα πρόσωπο και μία ημερομηνία. Αυτό το είπε ο Ιπποκράτης το 423 περίπου π.Χ. Ενώ επίσης σημαντικό στην έρευνα που κάνουμε είναι και πού ακριβώς δημοσιεύουμε, οπότε μπορεί να υπάρχει μια έρευνα σε κάποια περιοδικά, τα οποία έχουν διαφορετική βαρύτητα. Δηλαδή, τουλάχιστον στα ιατρικά θέματα, αν έχεις δημοσιεύσει στο New England Journal of Medicine, όπως έχει δημοσιεύσει ο επόμενος ομιλητής, ο Βαγγέλης ο Τέρπος, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το να δημοσιεύσω στο άλλο το περιοδικό, το οποίο είναι ειδικό, πολύ έγκριτο και αυτό το περιοδικό, αλλά αφορά την βιολογία των μαλακίων. Λοιπόν, τώρα, γενικά τι είναι ιός? Ιός είναι μια κυταρική μορφή ζωής, η οποία, τώρα εσείς που είστε σκεπτόμενοι θα μου πείτε αν είναι ζωή ή όχι, η ουσία είναι ότι είναι ένα κομμάτι νουκλεϊκού οξέως, το οποίο μπαίνει στα κύτταρα, νουκλεϊκά οξέα είναι είτε τα DNA είτε RNA, και το οποίο κωδικοποιεί με τη σειρά του, χρησιμοποιώντας το κύτταρο του ξενιστή, τη μηχανή του ξενιστή, για να πολλαπλασιαστεί. Στο τέλος, βέβαια, αφού πολλαπλασιαστεί και δημιουργηθούν οι πρωτεΐνες του ιού και τα καινούργια νουκλεϊκά οξέα του ιού, συνήθως σπάει το κύτταρο, σκοτώνει το κύτταρο και εκλείονται οι νέοι στο περιβάλλον. Εκτός από το SARS-CoV-2, λοιπόν, που θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, να τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί που μας ταλαιπωρούν ως γένος. Πολλοί από αυτούς μας δημιουργούν πολύ άσχημες ασθένειες, όπως καρκίνος, όπως π.χ. ο Epstein Barr, ο HPV και άλλοι ογκογονείοι, ενώ ο πολιώμα βάιρους, ας πούμε, μας δημιουργεί πολύ μυελίτιδα, ενώ τελευταία έχει σχετιστεί ότι ο Epstein Barr ευθύνεται σε κάποιο βαθμό στην εμφάνιση της κλίσης κατά πλάκας. Τελευταία, προφανώς όλοι ξέρετε τον HIV, και τελευταία επίσης έχουν βρεθεί κάποιοι ιοί, οι οποίοι ενδεχομένως να σχετίζονται και με το Alzheimer's. Οπότε δεν τα πάμε πολύ καλά ως γένος με τους ιούς. Τώρα, SARS-CoV-2 ή COVID-19, προφανώς όταν μιλάμε για τον ιό, ο ιός είναι ο SARS-CoV-2. Απομονώθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 19 στην επαρχία της Βουχάν. SARS θα πει, είναι τα αρχικά των λέξεων, Severe Acute Respiratory Syndrome, που θα πει σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. COVID-2 είναι τα αρχικά από το Coronavirus 2. Γιατί το κάναμε 2, γιατί είχαμε και ένα στο παρελθόν. Ενώ COVID-19 είναι το όνομα της ασθένειας που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, και έτσι λοιπόν και η πανδημία κατά συνέπεια έχει πάρει το όνομα αυτό. Οι κορονοϊοί δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά τους είδαμε το 19. Έχουμε παρεδώσει και με τους και πτηνά και με θηλαστικά μολύνουν, δηλαδή πολλές κατηγορίες ζώων και οικόστων, αλλά και αγρίων. Στον άνθρωπο δεν έχουν απομονωθεί 7 διαφορετικά είδη, τα 4 από τα οποία προκαλούν, όπως το λέμε, ένα κοινό κρυολόγημα, ενώ τα άλλα 3, γνωστά ως MERS, SARS-CoV-1 και SARS-CoV-2, προκαλούν πιο σοβαρές ασθένειες. Το όνομά τους το οφείλουν κυρίως στην εικόνα, όταν το δούμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, που φαίνεται σαν κορώνα από την ύπαρξη αυτών των ακίδων που λέγονται, που τα λέμε και spikes, ας πούμε. Τώρα, η εικόνα, η σχέση της επικινδυνότητας των ιών αυτών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Οι 4 πρώτοι, λοιπόν, που προκαλούν το κοινό κρύωμα, είναι οι 4 πρώτοι, ενώ από κάτω είναι, όπως βλέπετε, το MERS, ο SARS-CoV-1 και ο SARS-CoV-2. Μπορεί να είναι όλοι κορονοϊοί, αλλά δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Το κοινωνιολογικό δέντρο, λοιπόν, των κορονοϊών φαίνεται στο εξής. Εδώ θέλω να σας τονίσω ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας β' κορονοϊός και βλέπουμε ότι έχει μεγάλη σχέση με τον αντίστοιχο κορονοϊό που απομονώθηκε από τους παγκολίνους και από τις νυχτερίδες. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εδώ φαίνεται αυτό που λέγαμε η κορώνα, τόσο στον MERS, όσο στον SARS-CoV-1, δηλαδή αυτά τα spikes που είναι σαν να έχει μια κορώνα γύρω-γύρω ιός. Ενώ σας είπα ότι είναι σημαντικό στην προηγούμενη διαφάνεια, διότι υπήρχε αυτή μια παραφιλολογία που έλεγε ότι ο ιός είναι κατασκευασμένος και φτιάχτηκε στην αστραστία της Βουχάν κτλ.
κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί πια ότι δεν είναι αλήθεια και όντως, ας πούμε, πρόκειται για ένα φυσικό, μια φυσική μετάλλαξη, η οποία συμμόλυνση ενός κορονοϊού από τις νυφθερίδες και τους πογκολίνους, οι οποίοι αλλάξανε γενετικό υλικό και τελικά μεταδώσαν τον καινούριο κορονοϊό στον άνθρωπο και με όλες αυτές τις συνέπειες. Να μην σας κουράσω πολύ με τα μορφολογικά του ιού. Ξέρουμε ότι είναι ένας RNA ιός. Εδώ υπάρχει μια κοινή παρανόηση με το τι είναι ρετροϊός, τι είναι RNA ιός. Θα το διευκρινίσουμε παρακάτω. Το σημαντικό είναι ότι έχει 4 κυρίως πρωτεΐνες δομικές. Την πρωτεΐνη της ακίδας, το spike λοιπόν, όπου σε αυτήν έχουμε βασίσει όλα τα εμβόλια. Ενώ υπάρχουν πρωτεΐνες που κωδικοποιούν τον φάκελο του ιού, το νούκλεο κάψιντ είναι μια πρωτεΐνη η οποία βοηθάει στο να τυλίγεται το γενετικό υλικό, το RNA του ιού, και μια πρωτεΐνη της Matrix. Τώρα, οι ιοί αυτοί για να μολύνουν κάποιο κύτταρο πρέπει να ενωθούν μέσω ενός υποδοχέα, ο οποίος λέγεται ACE2 receptor, η υποδοχέα της αγκιοτενσίνης 2. Αν δεν γίνει αυτό, ο ιός δεν μπορεί να περάσει στο κύτταρο. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει αυτός ο υποδοχέας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι και αυτό το κομμάτι που γίνεται κόβεται ο ιός για να μπορέσει να εισέλθει μέσα. Δεν σας κουράσω τώρα με την βιολογία του ιού. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει η σχέση spike και υποδοχέα. Και αυτό μπαίνει ως κλειδί στην κλειδαριά. Οι μεταλλάξεις στο spike διευκολύνουν αφενός το να είναι πιο προσβάσιμο και πιο ευέλικτο η ακίδα του ιού να συνδέεται με τον υποδοχέα στα κύτταρα. Και επίσης, επειδή τα αντισώματα που φτιάχνουμε, ειδικά από τα εμβόλια, μπλοκάρουν συγκεκριμένα κομμάτια της ακίδας, όταν αυτό έχει μια κάμψη, ας πούμε, μπορεί να ενώνεται στον υποδοχέα και να αποφεύγει τα αντισώματα και άρα την ανθρώπινη ανοσία. Ο πογκολίνος αυτό το συμπαθέστατο πλάσμα, το οποίο έχει και αυτό προφανώς κορονοϊό, δεν ξέρω γιατί το τρώνε οι Κινέζοι αυτό το πράγμα. Ενώ είναι γνωστό ότι πολλοί ιοί που υπάρχουν στα ζώα περνάνε και στους ανθρώπους. Αυτό, ας πούμε, το ξέρουμε σίγουρα με την γρήπη των χείρων, όπως λέμε, ή με την γρήπη των πτηνών. Αυτοί είναι οι influenza virus, οι οποίοι μπορούν να μολύνουν και να κάνουν κύκλο μεταξύ πτηνών και θηλαστικών και να ξαναγυρίζουν στον άνθρωπο. Κάτι τέτοιο λοιπόν φαίνεται ότι ισχύει με κορονοϊούς των νυχτερίδων, οι οποίοι μπορούν να μολύνουν κάποιον ενδιάμεσο ξενιστή, όπως το λέμε στη βιολογία, και μετά αυτός να μολύνει τον άνθρωπο. Το σημαντικό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι όντως αυτός ο ιός είναι μια τέτοια τυχεία της φύσης και δεν έχει κατασκευαστεί, όπως έχει αποδειχθεί και μάλιστα από πολλούς επιστήμονες πια. Πώς μεταδίδεται, είναι γνωστό ότι το μεταδίδουν κυρίως με την αναπνοή. Σχηματίζονται δηλαδή στα γονίδια του ιού από κάποιον μολυσμένο φορέα, τα οποία διασπείρονται στον αέρα. Ενώ παλιά λέγαμε, ας πούμε, ότι ενδεχομένως να μπορεί να μολυθεί ο άνθρωπος και από τα σταγονίδια που έχουν κάτσει κάποιες επιφάνειες. Το σημαντικό τώρα σίγουρα είναι ότι το μολύνουμε με την αναπνοή και λιγότερο με τις επιφάνειες. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην αρχή που δεν ξέραμε ακριβώς, δεν είχαμε εμβόλια, δεν ξέραμε τίποτα, να περιορίσουμε κάπως τα σωματίδια που εκπνέουμε. Σε αυτό λοιπόν το σχήμα φαίνεται, σε μελέτες που κάνανε, ότι αν κάποιος σε ένα κλειστό χώρο, ας πούμε, όπου ασθενής 0, έχει κορονοϊό, στις 7 η ώρα, ας πούμε, το απόγευμα, εάν μέχρι τις 11 θα έχει μολύνει όλους τους θαμώνες του μπαρ. Δηλαδή έχει μεταδώσει τόσο πολλά σωματίδια στο περιβάλλον, όπου έχουν μολυθεί όλοι. Αντίθετα, εάν φοράγανε μάσκες, κάποιοι ενδεχομένως και να την γλίτωναν. Όχι όλοι. Γιατί επειδή είναι πολλές ώρες και ο χώρος είναι κλειστός, δεν υπάρχει εξαερισμός, αναγκαστικά τα σωματίδια που βγαίνουν από το πλάι παραμένουν στο χώρο. Αντίθετα, εάν έχουμε ένα πολύ καλό εξαερισμό, ενδεχομένως να μολυνθεί
ο άνθρωπος που είναι απέναντί του και φοράνε όλοι μάσκες. Αλλά λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να κρατήσετε. Σημαντικό είναι να φοράμε μάσκα σε κλειστούς χώρους ειδικά και να υπάρχει αυτή η διαδικασία του αλλαγής του αέρα. Τώρα πια ειδικά λέμε ότι μπορούμε να βάλουμε και ειδικά φίλτρα τα οποία θα φιλτράρουν τον αέρα και θα βοηθούν ακόμα περισσότερο στο να καθαρίζεται η ατμόσφαιρα. Εδώ είναι ένα σχήμα το οποίο θέλω να κρατήσετε ότι αν κάποιος είναι μολυσμένος, που είναι η πηγή, δεν φοράει μάσκα και ο άνθρωπος που είναι απέναντί του δεν φοράει μάσκα, τότε στα 15 πρώτα λεπτά συνομιλίας έχει κολλήσει. Ενώ εάν αυτός που φοράει, ο απέναντι άνθρωπος φοράει μάσκα, έστω και την καλύτερη, ας πούμε την N95, αν συνομιλεί για 2,5 ώρες θα κολλήσει και αυτός. Αντίθετα, εάν όλοι φορούν μάσκες, δηλαδή και ο φορέας έχει μάσκα αλλά και ο άλλος φοράει μάσκα, και στον ίδιο χώρο να είναι για μία μέρα, μπορεί και να μην κολλήσει. Άλλο ένα σημαντικό πράγμα που καταλάβαμε αργά ως κοινωνία ήταν ότι το 59% των μολύνσεων με τον κορονοϊό ήταν προϊόν ασυμπτωματικής μετάδοσης. Το οποίο σημαντικό, δηλαδή ο άλλος δεν φαινόταν να έχει συμπτώματα, δεν είχε δει καταρροή, δεν το ήξερε. Και μετέδιδε τον ιό. Το οποίο βέβαια στήχησε, ας πούμε, εκ των υστέρων, δηλαδή όταν δεν υπήρχαν εμβόλια, ειδικά πολλοί κόσμοι, ας πούμε, ειδικά σε μεγάλα εργοστάσια παραγωγής κτλ., αρρωστήσανε κόσμος σοριδών. Τα συμπτώματα της COVID-19 λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι. Συστημικά έχουμε πυρετό, νιώθουμε κόπωση, πόνο στα κόκκαλα κτλ. Ενώ τα πρώτα συμπτώματα ξεκινάνε βέβαια και στο αναπνευστικό σύστημα με κάποια καταρροή, φτέρνισμα ενδεχομένως, κάποιο ξηροβήχα, δύσπνια. Ενώ όσο προχωράει νόσος, εάν προχωρήσει δυστυχώς, έχουμε πιο σοβαρές επιπλοκές, μειωμένη λειτουργία στα νεφρά ή στον πνεύμονα μεγάλη επίθεση κτλ. Κτλ. Ο μηχανισμός δράσης λοιπόν γίνεται, όπως σας είπα, μέσω πριν ενωθεί το spike για κύτταρο του ιού με τον αντίστοιχο υποδοχέα των A2 receptor των κυττάρων για να μπει μέσα ιός. Ενώ δυστυχώς A2 receptor έχουμε σε πολλούς ιστούς. Δεν είναι δηλαδή μόνο στον πνεύμονα και στον νότερο αναπνευστικό. Έχουμε και στον εγκέφαλο, έχουμε και στα μάτια, έχουμε και στην καρδιά, έχουμε και στο ύπαρ, έχουμε και στους νεφρούς. Και θα καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο πολύ ρισκάρουμε να μολυθούμε αυτόν τον ιό, ενδεχομένως να επηρεαστούν και άλλα όργανα τα οποία δεν περιμέναν να επηρεαστούν. Σε εκδηλώσεις βαριάς λίμωξης με COVID, παρατηρούμε πράγματι, εκτός από το Acute Respiratory Distress Syndrome, το κλασικό, την νόσο στον πνεύμονα, παρατηρούμε και ασθένειες όπως νευρολογικές, ας πούμε, παθήσεις, φλεγμονή στον καρδιακό μη, ακόμα και άνθρωποι που ήταν οριακά, ας πούμε, νευροπαθείς, κατέληξαν στο να κάνουν αιμοκάθαρση. Ενώ ευτυχώς τα παιδιά, επειδή έχουν μειωμένους υποδοχής A2 receptors, δεν εμφάνισαν αντίστοιχα συμπτώματα. Το μόνο που είχε παρατηρηθεί τότε ήταν αυτό το Maltitis Inflammatory Syndrome, το οποίο ήταν και πολύ σπάνιο. Τώρα, η πορεία της νόσου, λίγος πολύ την ξέρουμε, κυρίως αποτελείται από τρεις φάσεις. Κολλάμε στην φάση 1, ο ιός αναγκαστικά υποάζεται στο σύστημά μας για 4-5 μέρες μέχρι να ξεκινήσουν να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. Και αυτό είναι τώρα, αυτό το γράφημα αφορά κυρίως τον αρχικό ιό της Βουχάν. Τώρα με τον όμικρον και τα λοιπά, αυτές οι μέρες έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Δηλαδή μέσα σε 3 μέρες ο άλλος έχει ήδη αναπτύξει συμπτώματα. Και αν δεν έχει εμβολιαστεί, προφανώς πολύ γρήγορα επιδεινώνεται και έρχεται και η φάση 3, όπου αφορά το acute respiratory σύνδρομο και να μπει στην μονάδα μέθ, να διασωληνωθεί κτλ. Τα παιδιά, δυστυχώς, μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στους οικείους τους και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το ξεκαθαρίσω από τώρα. Δηλαδή, είναι φορείς τα παιδιά, δεν έχουν συμπτώματα. Ο γιος μας, ας πούμε, ήταν φορέας και ούτε καν λίγο, ας πούμε, μια μικρή καταρροή, μισή μέρα είχε.
Αν όμως αυτά τα παιδιά έρθουν σε επαφή με τους παππούδες τους, οι παππούδες μπορεί να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, αυτό γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή, ειδικά που δεν είχαμε εμβόλια, να περιορίσουμε αυτή τη μετάδοση μέσα των παιδιών. Τώρα, ποιοι κινδυνεύουν να νοσήσουν προφανώς βαριά, είναι οι ηλικιωμένοι, είναι οι ασθενείς με υποκείμενο νόσημα και είναι και αυτοί που δεν έχουν καθόλου νοσοπτικό σύστημα, το οποίο είναι το πεδίο του καθηγητή του κ. Τέρ, που θα σας τα αναλύσει, ελπίζω ο ίδιος. Πώς το νοσολογικό μας σύστημα απαντάει σε μια τέτοια οικία μόλυνση? Πριν συνεχίσω, να σας θυμίσω λίγο βασικές γνώσεις βιολογίας. Έχουμε το DNA, το οποίο μεταγράφεται, δίνει RNA, το οποίο μεταφράζεται και δίνει πρωτεΐνες. Όταν λοιπόν μπει τώρα το RNA του ιού μέσα στο κύτταρο, τότε τι γίνεται? Στην ουσία ξεκινάει από το δεύτερο κομμάτι και πάει προς τα κάτω, δηλαδή έχουμε το RNA, μεταφράζεται, δίνει πρωτεΐνες και επίσης αντιγράφεται το RNA. Υπάρχουν ιοί, όπως είναι οι ρετροΐοι, οι οποίοι κωδικοποιούν ένα ένζυμο, το οποίο λέγεται αντίστροφη μεταγραφάση, το οποίο τι κάνει? Το RNA του ιού το μετατρέπει σε δίκλωνο μόριο DNA και αυτό μπορεί να σωματωθεί στο ανθρώπινο DNA, στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Αυτό δεν το κάνει. Δεν το κάνει η κορονοϊή. Οπότε ευτυχώς τουλάχιστον την έχουμε γλιτώσει από αυτό το θέμα. Σας τα είπα αυτά λοιπόν. Τώρα, η πρώτη λοιπόν, το νοσοπτικό μας σύστημα κυρίως αποτελείται από δύο είδη, τη φυσική ανοσία και την επίκτητη ανοσία. Η φυσική ανοσία είναι πιο αρχαία γονακύτταρα και αποτελούνται κυρίως από ουδετερόφυλλα, ιοζυνόφυλλα, δεδρυτικά και natural killers, ενώ η επίκτητη ανοσία είναι η πιο εξελιγμένη μορφή της ανοσίας και έχει να κάνει με τα τα λεφοκύτταρα και με τα β' λεφοκύτταρα. Τα β' λεφοκύτταρα παράγουν τα αντισώμενα, τα νομαστά, ενώ τα τα λεφοκύτταρα δημιουργούν κύτταρα, τοξικά κύτταρα, τα οποία αναγνωρίζουν μολυσμένα κύτταρα και τα σκοτώνουν. Πρακτικά λοιπόν το σχήμα είναι το εξής. Έχουμε τον ιό ο οποίος μολύνει το ανθρώπινο κύτταρο, παράγονται τα RNA μόρια του ιού, παράγονται οι καινούργιοι ιοί. Το κύτταρο αρχίζει και καταλαβαίνει ότι είναι μολυσμένο και στην επιφάνειά του δείχνει σήματα για το ανοσοπτικό σύστημα να αναγνωριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μόλυνση. Και το πρώτο σήμα που γίνεται ανοιχνευτό είναι το antigen presenting cell, το δενδρυτικό, το οποίο καταλαβαίνει τα spikes αυτά και αρχίζει μια διαδικασία όπου ενημερώνει τα τα λεφοκύτταρα και τα β' λεφοκύτταρα το τι, ποιος είναι ο εχθρός. Τα β' λεφοκύτταρα ξεκινάνε βάσει των οδηγιών του antigen presenting cell να παράγουν αντισώματα, ενώ τα τα λεφοκύτταρα μέσω του υποδοχέα του T-cell receptor φτιάχνουν κυταροτοξικά κύτταρα τα οποία αναγνωρίζουν αντίστοιχες περιοχές. Τώρα, η κινητικότητα όσον αφορά τη μόλυνση έχει κυρίως δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχουμε μέχρι να καταλάβει το σύστημά μας ότι είμαστε μολυσμένοι, ότι υπάρχει ιός κτλ. Κτλ. Περνάνε κάποιες μέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες αυτές που περνάνε μέχρι να αναγνωριστούν οι ιοί και ο στόχος, ο ιός πολλαπλασιάζεται γρήγορα και νοσούμε. Όσο πιο γρήγορα μειωθεί αυτή η διαδικασία, τόσο πιο ανώδυνα θα περάσουμε την ιική μόλυνση. Το καλό είναι ότι μετά όταν καταφέρουμε και θέσουμε σε ύφεση την λίμωξη, τότε δημιουργούνται κύτταρα μνήμης, τα οποία σε ενδεχόμενη δεύτερη επαναμόλυνση με τον ίδιο ιό, τότε συντομεύεται πάρα πολύ η διαδικασία, ο χρόνος της αντίδρασής μας. Άρα λοιπόν, στην ουσία με τα εμβόλια τι κάνουμε? Δίνουμε στο ανοσοπτικό μας σύστημα μία αρχική, όπως το λένε, ένα αρχικό ερέθισμα ότι ξέρεις κάτι, έτσι κάπως θα είναι η πραγματική μόλυνση, και το ανοσοπτικό σύστημα μετά φτιάχνει κύτταρα και θυμάται, ώστε όταν έρθει η κανονική μόλυνση να μειώσει αυτό το χρόνο απόκρισης. Είχα την τύχη λοιπόν να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την πολυκεντρική μελέτη όπου ξεκίνησε στο Καποδιστριακό με τον επικεφαλή
επικεφαλής τον Πρίτανη, τον κύριο Δημόπουλο. Συμμετείχε και ο Τέρπος και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες και γιατροί, όπως ο κύριος Τιόδρας κτλ. Αυτή η μελέτη είναι σημαντική χρονικά και προφανώς για το αποτέλεσμα, διότι τότε που έγινε δεν είχαμε εμβόλια. Δεν ξέρω αν αυτό είχε υποθεί ποτέ, ας πούμε. Ήμασταν τελείως απροστάτευτοι στον ιό. Οπότε η ιδέα ποια ήτανε, αυτοί οι συνάνθρωποι μας που είχαν νοσήσει και είχαν ήδη αναπτύξει αντισώματα στο αίμα τους, στο πλάσμα τους, να μπορέσουν να διακρίνουν ποιοι από αυτούς είχαν τον καλύτερο τίτλο, όπως το λέμε στη βιολογία, δηλαδή ποιοι είχαν τα καλύτερα αντισώματα, και αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν δότες πια αντισωμάτων, ώστε να χορηγηθούν αυτά τα αντισώματα σε ασθενείς οι οποίοι ήταν συνεταιρικοί, ήταν τιμοθάνατοι. Οπότε λοιπόν η όλη διαδικασία, εκτός ότι έπρεπε να συλλεχθούν, ας πούμε, τέτοια πλάσματα από ασθενείς, η οποία ήταν μια τρομερή, ας πούμε, προσπάθεια από πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα, εμείς στην Αμερική αναπτύξαμε μηχανισμούς όπου μπορέσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο ακριβώς τίτλος. Και μάλιστα αναπτύξαμε μεθοδολογίες όπου βλέπαμε και το εάν τα αντισώματα αυτά εξουδετερώνουν και σε τι βαθμό εξουδετερώνουν τον ιό. Και όχι μόνο τον ιό της Βουχάν, αλλά μετέπειτα και όλα τα διάφορα διαφορετικά στελέχη του ιού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που καταλάβαμε, και αυτό ήταν εκεί που πολλοί από εμάς χάσαμε τον ύπνο μας, είναι ότι η ανοσία που έχουμε έναντι του SARS-CoV-2 φθήνει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν, παρότι οι ασθενείς είχαν νοσήσει και είχαν κάνει αντισώματα, εν τούτης αντισώματα αυτά δεν παραμένανε στο αίμα τους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό σήμαινε ότι μπορεί να ξανακολλήσουν από τον ίδιο ιό. Επίσης, όπως σας είπα, η ιδέα που αποκομίσαμε αυτή τη μελέτη ήταν ότι κάποιοι ασθενείς που είχαν νοσήσει βαριά, είχαν νοσηλευτεί, αυτοί για κάποιο λόγο, επειδή είχε παραταθεί πάρα πολύ ο χρόνος δημιουργίας αντισωμάτων, αυτοί κάνανε πάρα πολύ καλά αντισώματα. Αυτοί λοιπόν ήταν οι ενδυνάμοι πολύ καλοί δότες να δώσουν τα αντισώματά τους για να θεραπεύσουμε συνανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν αντισώματα, ήταν νοσοκαταθαλμένοι, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Εδώ είναι η δημοσίευση κλπ. Που είναι πρώτος όθωρο ο Αγγέλης ο Τέρπος. Επίσης, ένα δεύτερο πράγμα που καταλάβαμε είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα εξωτερικά αντισώματα των ασθενών δεν κρατάνε πάνω από 9 μήνες, ενώ κάποιοι ασθενείς τελείως μηδενίζανε πολύ σύντομα. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια δημοσίευση η οποία προετάθηκε, πήρε το πρώτο βραβείο νομίζω στο συνέδριο της International Medicine ως η καλύτερη εργασία του χρόνου από όλο το περιοδικό. Εδώ λοιπόν καταλάβαμε ότι πρέπει σύντομα να συντομεύσουμε, ας πούμε, και να φτιάξουμε εμβόλια, γιατί είναι όλος ο πληθυσμός της γης εκτεθειμένος και μπορεί να κυκλοφορεί συνέχεια ο ιός και να ξαναμολύνει και να ξαναμολύνει και να ξαναμολύνει. Εμβόλιο λοιπόν, τι είναι εμβόλιο, λίγο πολύ ξέρουμε. Κυρίως είναι ένα βιολογικό παρασκεύασμα το οποίο έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για να καταλάβει ποιος είναι ο στόχος. Εντάξει, είναι λίγο ξεπερασμένος ορισμός, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Τι περιέχει ένα εμβόλιο? Περιέχει το αντιγόνο, περιέχει ένα ανοσοενισχυτικό, όπως το λέμε, και κάποιες άλλες μορφές ώστε να το κρατήσουν σε μια κατάσταση και να μπορεί να περάσει και να βρει τα κύτταρα στόχου, που κυρίως είναι, ας πούμε, τα κύτταρα τα μυϊκά. Ενώ όσον αφορά την όλη φιλολογία των εμβολίων για τον κορονοϊό, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές, όπως DNA εμβόλια, RNA εμβόλια, οι οποίοι ήταν ανενεργοποιημένοι, ειδικές μόνο πρωτεΐνες του spike κτλ. Πρακτικά όλα αυτά τα εμβόλια που χρησιμοποιηθήκανε περάσανε 4 φάσεις μέχρι να εγκριθούν. Οπότε μην ακούω ότι γίνανε όλα γρήγορα κτλ. Όλα τα safety, όλες οι φάσεις είχαν συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας και όλες οι δικλείδες ασφαλείας στηρίχθηκαν
στο ακέραιο για να βγει ένα εμβόλιο στον πληθυσμό. Το καλό ή και κακό είναι ότι όλοι ξεκινήσαμε από την ίδια φετηρία. Δηλαδή την χρονική στιγμή μηδέν, όλοι πήραμε στα χέρια μας την πληροφορία, τη γενική πληροφορία για την ακίδα του ιού, για το spike, και ο καθένας με διάφορες, το κάθε εργαστήριο, με κάποιες μικρές παραλλαγές, έφτιαξε τα εμβόλια για το spike. Στο εργαστήριο του, που ήμουν στο NIH, και εμείς φτιάξαμε το δικό μας DNA εμβόλιο, το οποίο θα σας μιλήσω παρακάτω. Τώρα, νομίζω ότι αυτό που μας νοιάζει και όλοι συμφοβήσαν ότι για τα mRNA εμβόλια, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, αν ενσωματώνονται, αν μας αλλάζουν το DNA κτλ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτοί οι δύο επιστήμονες είναι σε αυτούς τους οποίους οφείλουμε αυτή τη στιγμή τα mRNA εμβόλια, ο Weissman και η κυρία Κάικο. Στην ουσία, το πώς δουλεύει η ιστορία, το εμβόλιο περιέχει το RNA ως πληροφορία, το mRNA, το οποίο είναι μέσα σε ένα μυκήλιο, μέσα σε ένα λιπόσωμα, το οποίο μπαίνει, ενσωματώνεται στα κύτταρα και αναγκάζει το κύτταρο να παράξει το RNA σαν να υπήρχε πραγματική μόλυνση. Πρακτικά, λοιπόν, τα εμβολιασμένα κύτταρα, λοιπόν, αρχίζουν και παράγουν την πρωτεΐνη αυτή, το spike, την εκφράζουν στα κύτταρά τους και σε κάποιους ειδικούς υποδοχείς που λέγονται σύμβλοκο ισοσυμβατότητας, και έτσι ενεργοποιείται το νοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίσει πια το spike. Και σε δεύτερη φάση, όταν έρθει σε αντιμέτωπο με πραγματική λίμωξη, να θυμάται και να φτιάξει αντισώματα έναντι της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Σας είπα λίγο πολύ για τα T-Help, αλλά δεν έχει σημασία να σας κουράζω με βιολογικές λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι τα αντισώματα που φτιάχνουμε όμως από το εμβόλιο είναι ειδικά για το στόχο που έχουμε βάλει, για το spike που έχουμε βάλει. Αν λοιπόν αυτό μεταλλαχθεί, ενδεχομένως τα αντισώματα που φτιάχνουμε να μην το καλύπτουν. Δηλαδή, επειδή όλα τα εμβόλια έχουμε πάρει ως αρχικό της Βουχάν το γενετικό υλικό, ας πούμε, και το σχέδιο της Βουχάν, αν ο ιός μεταλλαχθεί και το spike του μεταλλαχθεί και αλλάξει, αυτό, εμείς τα αντισώματα που παράγουμε, μπορεί να μην το πιάνουν ακριβώς. Και τώρα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στο στέλεχος, στα καινούργια στελέχη της Όμικρον, τα οποία φαίνεται ότι θέλει μια επικαιροποίηση το αρχικό εμβόλιο, ώστε να καταφέρουμε να πιάσουμε αυτές τις νέες μεταλλάξεις. Όσον αφορά τη δική μας δουλειά, στο εργαστήριο του Γιώργου Παυλάκη, της Μπάρμπαρα Φέλμπερ, εμείς χρησιμοποίησαμε το αρχικό στέλεχος της Βουχάν ως στόχο, και είδαμε τουλάχιστον σε επιθήκους ότι είχε πάρα πολύ καλή παραγωγή αντισωμάτων. Αυτό δίπλα είναι τα αντισώματα που έχουν ασθενείς που έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Ενώ είδαμε ότι η μεθοδολογία αυτή που χρησιμοποίησαμε παράγει και πολύ καλά cytotoxic τα φλεμβοκύτταρα. Αυτό προφανώς το εμβόλιο δεν έχει προχωρήσει, διότι χρονικά η Moderna και η Pfizer και τα εκατομμύρια που διατέθηκαν σε αυτές τις τεχνολογίες δεν μπορούσαν να καλυφθούν με την λίγη χρηματοδότηση που είχαμε στο εργαστήριο. Τώρα, σχετικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο, ήταν καλό κατά τη δική μου άποψη, διότι μπορούσε, μέχρι τότε είχαμε φτάσει μέχρι το ΙΤΑ στέλεχος, είχε μια λογική α, β, γ, δ κτλ. Και το συγκεκριμένο, λοιπόν, εμβόλιο μπορούσε να εξουδετερώνει μέχρι και τον Δέλτα, το οποίο τότε ήταν λίγο αμφιλεγόμενο, εάν τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna μπορούσαν να εξουδετερώνουν καλά τον Δέλτα. Τώρα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως φαίνεται, υπάρχουν. Ο ΕΟΔΗ, ευτυχώς, έχει πολύ καλά αρχεία για αυτό το πράγμα. Περιγράφει όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Να μπαίνετε, να βλέπετε τις ενημερώσεις από τον ΕΟΔΗ για το τι γίνεται. Όντως, τα εμβόλια έχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Κυρίως στους περισσότερους ανθρώπους οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ ήπιες, η μέτριας ισχύς και έντασης και διάρκειας. Ενώ, βέβαια, κάποιοι μπορεί να εμφανίσουν και πιο σοβαρές παρενέργειες, όπως αναφυλαξία. Και γι' αυτό λένε οι γιατροί μας να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα
στο κέντρο εμβολιασμού μέχρι να πιστοποιηθεί ότι δεν έχει κανένα αλλεργικό σύμπτωμα. Τώρα, προφανώς υπάρχουν ανεδείξεις για τον εμβολιασμό. Αυτό όλα είναι πολύ καλά περιγεγραμμένα πια. Κυρίως είναι μια γνωστή αλλεργία στην πολυεθνολογικόλη, την BEG. Και αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι στο χρόνο αυτό, τα 2 χρόνια της πανδημίας, καταφέραμε πολλά ως επιστήμονες, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε και να διορθώσουμε. Δηλαδή, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία, ναι μεν, έγινε γρήγορα για να προστατευτεί ο κόσμος, αλλά ενδεχομένως μπορούμε και καλύτερα, μπορούμε να μειώσουμε τις αλλεργικές αντιδράσεις κτλ. Έχουμε ακόμα να φτιάξουμε πράγματα. Ευτυχώς, επίσης, έχουμε κάποια φάρμακα πια έναντι του SARS-CoV-2. Ένα από τα αυτά, το οποίο τουλάχιστον στην Αμερική το χρησιμοποίησε η δική μου οικογένεια που νόσησε, λέγεται Paxlovid, μπλοκάρει τον ιό, το πολλαπλασιασμό του ιού, αλλά πρέπει να το πάρουμε νωρίς, ας πούμε, στα πρώτα στάδια αρχικά. Ενώ επίσης υπήρχαν αρκετά, πολλές εταιρείες δαπάνησαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά στο να δημιουργήσουν μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία αναγκαστικά βέβαια μετά από λίγο πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων, διότι ο ιός μεταλλάχθηκε και άρα τα μονοκλωνικά αντισώματα που ήταν πολύ ειδικά δεν πιάνουν πια τα καινούργια στελέχη. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, διάφορες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν. Τα mRNA, κυρίως από τη Moderna και την Pfizer BioNTech, τον Vectora AstraZeneca με κάποιους άλλους αδενοϊούς, ενώ η Novavax και τα λοιπά έφτιαξε πρωτεϊνικά εμβόλια, τα οποία είχαν πάνω κάτω τις ίδιες περίπου δραστικότητες. Ενώ τότε που τα κοίταγα ενδελεχώς αυτά τα πράγματα, σε κάποια φάση υπήρχαν 77 διαφορετικά εμβόλια σε 198 κλινικές μελέτες και σε 47 χώρες. Καταλαβαίνετε το πόσο όλος ο παγκοσμίος, ας πούμε, είχαν πέσει όλοι να φτιάξουν εμβόλιο για να προστατευτεί ο κόσμος. Ενώ τελικά σήμερα έχουν καταφέρει να γίνουν approved από τον FDA σε τελικό στάδιο τουλάχιστον 7 εμβόλια. Τώρα, είναι σημαντικό το εμβόλιο, ναι. Γιατί όταν συγκρίνουμε, και αυτές είναι μελέτες οι οποίες δεν είναι από ένα και μόνο εργαστήριο, είναι από πολλά εργαστήρια, φαίνεται ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί έχουν τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερο ρίσκο να κολλήσουν COVID, έχουν 12 φορές μεγαλύτερο ρίσκο να μπουν στο νοσοκομείο με COVID και δυστυχώς έχουν 14 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να πεθάνουν από αυτή την ασθένεια. Τα εμβόλια, όπως σας είπα, δουλεύουν καλά μέχρι το στέλεχος Δέλτα. Τώρα με τον Όμικρον τα πράγματα έχουν λίγο αγριέψει. Ενώ από την αρχή καταλάβαμε, και αυτό ήταν και ένα άλλο κομμάτι το οποίο προσωπικά με σόκαρε, είναι ότι ο ιός και μεταδίδεται ταχύτατα από χώρα σε χώρα, αλλά και μεταλλάσσεται ταχύτητα. Οι μεταλλάξεις, λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή είναι τυχαίες, ο ιός δεν έχει μυαλό, δεν βλέπει ούτε θρησκείες, ούτε αν είναι ο άλλος πιστός ή άπιστος, ή αν πιστεύει στο Θεό ή στον Αλλάχ, βλέπει ανθρώπους. Άρα, λοιπόν, πηγαίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεταλλάσσεται τυχαία. Κάποιες μεταλλάξεις, λοιπόν, ενδεχομένως να ευνοηθούν, να ευνοήσουν μια πιο γρήγορη μεταδοτικότητα και κάποιες άλλες να ευνοήσουν μια πιο νοσηρή εικόνα. Ευτυχώς στο θέμα της νοσηρότητας δεν μας έχει κάτσει κάτι τέτοιο. Στο θέμα της μεταδοτικότητας μας έχει κάτσει. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι κάποιες μεταλλάξεις ξεφεύγουν από την ανοσία που μας παρέχουν τα εμβόλια. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτή, λοιπόν, είναι ένα κλαδόγραμμα για το πώς έχουν προκύψει τα διαφορετικά στελέχη από ένα στέλεχος της Βουχάν, Α, Β, Γ, Δ κτλ. Ενώ βλέπουμε ότι τότε που το Δεκέμβρη του 2021 περίπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το στέλεχος Όμικρον με μια πολύ μικρή ομάδα ατόμων. Το Όμικρον διαφέρει δυστυχώς πάρα πολύ από τα άλλα στελέχη. Έχει καταφέρει
να συλλέξει πάνω από 30 μεταλλάξεις στο γονίδιο της πρωτεΐνης ακίδας, και αυτό προφανώς το κάνει, και αυτό και είναι δύσκολο να το πιάσουν τα μονοκλωνικά αντισώματα αφενός και αφετέρου τα εμβόλια που κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό και μπήκε η λογική μετά να γίνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο που θα πιάνει αυτό το πράγμα. Ενώ ένα άλλο σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι σε πειράματα που κάνουμε στο εργαστήριο, καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν νοσήσει καθόλου, ύστερα από δεύτερη δόση εμβολιασμού με τη Pfizer, πρακτικά δεν μπορούσαν να εξωτερώσουν καθόλου το Omicron. Κάτι το οποίο, αν είχαν νοσήσει κάποια στιγμή μεταξύ των δύο δόσεων, οι άνθρωποι λοιπόν που είχαν νοσήσει μπορούσαν να εξωτερώσουν το Omicron. Άρα λοιπόν, προτείναμε τότε ότι χρειάζεται μάλλον και μια τρίτη δόση, το οποίο έδειξε ότι όντως μετά την τρίτη δόση μπορούσαν τουλάχιστον επαρκώς να εξωτερώσουν τον Omicron. Βέβαια τώρα λοιπόν αυτό είναι ο χαμός που έγινε με τα variants του Omicron. Αρχίσανε μετά και τα λέγανε ας πούμε με ονόματα όπως ο Griffon, ο Heron και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Για να σας δείξω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε την μετάδοση των στελεχών αυτών. Γιατί ως γνωστόν ό,τι δεν σε σκοτώνει δεν σε κάνει πιο δυνατό, μεταλλάσσεται και ξαναπροσπαθεί. Ενώ, όπως σας είπα πριν, τα μονοκλωνικά αντισώματα, ειδικά της Regeneron, τα αρχικά που είχε πάρει ενδεχομένως και ο Τραμπ, είχα τα ακούσει κλπ, τώρα πια αυτά δεν δουλεύουν δυστυχώς και έχουν επενδυθεί πολλά εκατομμύρια σε αυτή την παραγωγή μονοκλωνικών και οι άνθρωποι, ας πούμε, προσπαθήσαν και χάσαν τα λεφτά τους. Ενώ αντίστοιχα κάποια μικρά μόρια αντιϊκά, όπως είπα το Paxlovid, το Remdesivir κλπ, φαίνεται ότι δουλεύουν ακόμα και στα μεταλλαγμένα στελέχη. Ένα σημαντικό πράγμα που θα ήθελα να τονίσω και αφορά τώρα και την παραφιλολογία που ακούμε κυρίως στην Ελλάδα για το τι γίνεται κτλ, φαίνεται στην Αμερική που τα ελάφια είναι πολύ κοντά με τους ανθρώπους, φαίνεται ότι ο άνθρωπος μπόρεσε και μόλυνε τα ελάφια που είναι με κορονοϊό. Και μάλιστα όχι μόνο τα μόλυνε, αλλά στα ελάφια ο κορονοϊός ακολουθεί διαφορετική πορεία μεταλλάξεων. Άρα λοιπόν δυνητικά θα μπορέσει κάποιο ελάφι, αν θέλετε, να φτιάξει ένα μεταλλαγμένο στέλεχος κορονοϊού, το οποίο θα ξαναμολύνει ενδεχομένως τον άνθρωπο και να έχει ακολουθήσει τελείως διαφορετική εξελικτική πορεία. Βέβαια η παραπληροφόρηση και ο φόβος ήταν ότι στην Ευρώπη αυτό δεν έχει παρατηρηθεί. Δεν έχουμε βρει ελάφια στην Ευρώπη που να έχουν κορονοϊό. Ξέρουμε όμως ότι στη Δανία, ας πούμε, μολυνθήκαν τα minks από τον κορονοϊό και σκοτωθήκαν πάρα πολλά minks. Αλλά λοιπόν, εδώ είναι που λέω ότι η ιή αυτή δεν είναι ειδική για το δικό μας είδος. Μπορούν να περάσουν από είδη. Ναι, μεν ξεκίνησε ενδεχομένως από μια διασταύρωση παγκολίνου και νυχτερίδας, αλλά τώρα το περνάμε και σε άλλα είδη και μπορεί να μας ξαναγυρίσει πίσω. Κάτι αντίστοιχο, εντάξει, τώρα είναι τα σενάρια evolution, δεν θα σταθώ. Κάτι αντίστοιχο έγινε με την παραπληροφόρηση ότι προκαλούνται εγκεφαλικά, λέει, αν έχεις κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, το τέταρτο, ξέρω εγώ, και έχεις ξανά και το εμβόλιο της γρήπης. Ή κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, άκουσα στις ειδήσεις ότι υπήρχε ένας φόβος. Ο οποίο είναι πάλι, προφανώς βγήκε ο ιατρικός σύλλογος, ενημερώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, ότι αυτό δεν ισχύει και μάλιστα αυτή είναι η υπόθεση στην Αμερική, γιατί το εμβόλιο της γρήπης είχε κάποιο διαφορετικό adjuvant, ανοσοενισχυτικό, το οποίο ενδεχομένως να έκανε κάποιες τέτοιες παρενέργειες. Το οποίο ούτε αυτό ισχύει. Τέλος πάντων, όσον αφορά τώρα το long COVID που ακούμε συχνά, όντως, ακόμα δεν ξέρουμε γιατί και ποιοι άνθρωποι έχουν συμπτώματα long COVID. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι άνθρωποι που περάσανε COVID παραπονιούνται με χρόνια κόπωση. Φαίνεται ότι κάποιοι που σας είπα που ήταν borderline στο να μπουν στην αιμοκάθαρση, στο τεχνητό νεφρό, μπήκαν τελικά μετά νόσο COVID. Κάποιοι ασθενείς εμφανίσανε φλεγμονή στο μυοκάρδιο. Κάποιοι εμφανίσανε όντως ίνωση στον πνεύμονα, λογικό από την μεγάλη καταστροφή που έγινε του επιθυλίου.
Ενώ πολλοί επιστηρίζουν ότι έχουν μια δυναμία στο να συγκεντρώνονται ή κάποιοι έχουν λίγκους κτλ. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο ιός έχει περάσει στο νευρικό σύστημα και έχει δημιουργήσει και εκεί βλάβες. Τώρα, υπάρχουν μελέτες, και αυτό σας είπα ότι είναι σημαντικό σε ποια περιοδικά βγαίνουν, στο Nature Medicine, που λέει ότι όντως ο long COVID μπορεί να συσχετιστεί με νευρολογικές παθήσεις και όντως υπάρχει μια μεγάλη σχέτιση και μακριοχρόνιο ρίσκο σε καρδιακά νοσήματα και θνησιμότητα από long COVID. Πώς θα πάμε εμείς? Αυτό είναι ένα slide το οποίο είναι ευγενική χορηγία από το εργαστήριο του κ. Σαριγιάννη και τα μοντέλα που κάνει στο εργαστήριό του. Βλέπουμε ότι πολύ καλά έχει μοντελοποιηθεί τα νέα κρούσματα στη χώρα. Το καλό είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία και δεν βλέπουμε spike αυτή τη στιγμή στο πώς μεταβάλλονται τα κρούσματα ανά εβδομάδα. Ενώ αντίστοιχα, αυτό είναι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στην χώρα έχουμε μια τριπλή, αν θέλετε, πανδημία ή τέλος πάντων τριπλή μόλυνση που αφορά το αναπνευστικό σύστημα. Έχουμε κυκλοφορεί SARS-CoV-2, κυκλοφορεί γρήπη, influenza, κυκλοφορεί και RSV. Συνήθως όμως ο RSV και η influenza δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να αποκαλέσουν θνησιμότητα στον πληθυσμό. Εδώ βλέπετε λοιπόν σε αυτό το γράφημα ότι δυστυχώς ο πληθυσμός ηλικιακά που είναι μεταξύ 70, 79 και 80 έχει μεγάλες πιθανότητες να μπει στο νοσοκομείο και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός ο πληθυσμός έχει και μεγάλες πιθανότητες να πεθάνει από την νόσο. Τώρα, βλέπουμε επίσης σταδιακά ότι ενώ στην αρχή υπήρχε το στέλεχος το Β2, αυτό αρχίζει σιγά σιγά και αντικαθίσταται από το στέλεχος το Β5 της Όμικρον, το οποίο είναι αυτό το στέλεχος το οποίο, όπως σας είπα, ξεφεύγει από την δική μας ανοσία. Εδώ είναι τα στατιστικά από την Αγγλία και την Ουαλία με τους θανάτους σχετικά με πνευμονία από γρήπη και πνευμονία από COVID και βλέπουμε ότι προφανώς δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Προφανώς ο COVID είναι πολύ πιο επιθετικός και σκοτώνει από μια απλή γρήπη. Ενώ στις τελευταίες διαφάνειες, αυτό βγήκε προχθές, το Φλεβάρι, δηλαδή του 16 Φεβρουαρίου, και δείχνει αυτό που σας είπα, ότι το στέλεχος, αυτές είναι μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα περιοδικά. Φαίνεται λοιπόν ότι η προστασία που έχουμε, είτε έχουν πάρει ένα εμβόλιο 2, 3, 5, οτιδήποτε, ή χωρίς να κοιτάμε τέλος πάντων τι έχει πάρει ο καθένας, υπάρχει περίπου 45% πιθανότητα να ξαναμολυνθεί από το στέλεχος αυτό. Επίσης, 44% εμφανίζει συμπτωματική νόσο. Το καλό είναι βέβαια ότι υπάρχει μία προστασία λόγω των εμβολίων από σοβαρή νόσηση έναντι του Β1. Αυτό λοιπόν είναι τα γραφήματα επίσης σχετικά με τα διάφορα διαφορετικά εμβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά. Φαίνεται ότι, όπως το είχαμε δει και εμείς στο εργαστήριο, ότι η προηγούμενη μόλις με τον ιό σου δίνει καλύτερα αντισώματα, ενώ αντίστοιχα το μπλε, το οποίο είναι το Pfizer Booster, και αυτό σου δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βαριά νόσηση. Τώρα, όσον αφορά το στέλεχος το Β1, επίσης βλέπουμε ότι η προηγούμενη μόλυνση, δηλαδή
να συναντήσει το νοσομητικό μας σύστημα τον ιό, φαίνεται ότι του δίνει μια αρκετή προστασία για κάποιες εβδομάδες. Ενώ πολύ καλά επίσης πάει το εμβολιασμός με Pfizer και μετά booster με τον bivalent της Pfizer. Τελειώνοντας, στα τελικά συμπεράσματα, όπως σας είπα, ο ιός δεν κοιτάει θρησκείες, δεν κοιτάει αν πιστεύεις στο Θεό, αν δεν πιστεύεις. Ελπίζω να σας έχω πείσει ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και ότι αν δεν έχετε εμβολιαστεί, να πάτε να το κάνετε, γιατί τουλάχιστον θα αποφύγετε μια βαριά νόσηση. Δυστυχώς, επειδή μεταλλάσσεται ο ιός, θα τον κουβαλάμε για κάποια χρόνια μαζί μας και μάλιστα εικάζω ότι θα ακολουθήσει ένα pattern, πορεία όπως είναι η γρήπη, δηλαδή κάθε χρόνο ενδεχομένως ή κάποια χρόνια να πρέπει να επικυρωποιούμε τα συγκεκριμένα εμβόλια. Με τριψήφιο αριθμό νεκρών, όπως φάνηκε, δεν νομίζω ότι η κοινωνία σηκώνει να χωριστεί σε αντιεμβολιαστές και μη εμβολιαστές και δεν ξέρω τι και υπέρ και κατά ή σε πιστούς και άπιστους και τέτοια. Η ουσία είναι να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Η ουσία είναι να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Αν κάποιος έχει νοσήσει ή έχει κάποια συμπτώματα, να παραμείνει σπίτι του και να σκοτώσει τον ιό, το νοσοποιητικό του σύστημα και να μην το μεταδώσει στην κοινωνία. Όσον αφορά τώρα τις εκκλησίες και τα λοιπά και μια παραφυλακτική επίσης που έγινε με τη λαβίδα, αν κολλάει ή δεν κολλάει με τη λαβίδα και την κοινωνία και τα λοιπά, σας είπα ότι το ποσοστό των ιών που εκπνέουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό που θα έχει ένα κουταλάκι. Άρα λοιπόν για μένα το σημαντικό δεν είναι αν κολλάει το κουταλάκι, μην κολλάμε σε αυτό. Να κολλήσουμε στο ότι στην εκκλησία οι περισσότεροι δεν θα φορέσουν μάσκα, θα μείνουν σε κλειστό χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως οι πιθανότητες να κολλήσουν δεν είναι το κουταλάκι, η λαβίδα, αλλά η εκπνοή των ιών σε κλειστό χώρο. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι να φοράμε σωστά τη μάσκα μας. Σας έδειξα για τη μάσκα. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω επίσης να σας τονίσω και να σας παρακαλέσω, ειδικά όσοι έχουν έφηβους, παιδιά κτλ, τα οποία μπορεί να είναι συμπτωματικά, μπορεί να πάνε σε μια συναυλία, μπορεί να μην φοράνε μάσκα. Εάν πρόκειται τα παιδιά αυτά να πάνε να δουν τον παππού τους ή κάποιον που είναι νοσοκατασταλμένος, να κάνουν ένα self-test πριν πάνε, ώστε να ξέρουν ότι τουλάχιστον δεν έχουν μεγάλο φορτίο, μπορεί να φορήσει, αλλά δεν έχουν μεγάλο φορτίο για να μεταδώσουν και να αναγκάσουν τον παππού να νοσήσει. Και ένα πράγμα που θέλω να τονίσω και όσοι είναι εργοδότες να δείξουν μία ανοχή στους εργαζομένους. Αν αυτοί παραπονεθούν ότι έχουν κάποια συμπτώματα κτλ., τρέχει μύτη μου και ιστορίες και κάνουν ένα self-test και δουν ότι έχουν όντως νόσο, δεν πειράζει. Ας κάτσουν σπίτι μια-δυο μέρες παραπάνω, να βεβαιωθούν ότι τουλάχιστον το νοσοποιητικό σύστημα έχει σκοτώσει τις μεταλλάξεις που ήδη ο ίδιος ο οργανισμός τους έχει φτιάξει και να μην μεταδώσουν στην κοινωνία νέες μεταλλάξεις. Αυτά είχα να πω. Να σας ευχαριστήσω όλους για την προσοχή. Πριν κλείσω και σας αφήσω στους λόγους του καθηγητή του Ευάγγελου Τέρπου, να σας πω μία σύντομη περιγραφή για το ποιος είναι ο επόμενος μιλητής. Ο αγαπητός Ευάγγελος Τέρπος, λοιπόν, είναι καθηγητής αιματολογίας στην θεραπευτική κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Είναι υπεύθυνος μονάδας αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχαίων αιμοποιητικών κυττάρων. Το πεδίο του πριν τον COVID και μετά τον COVID θα είναι το πολλαπλό μυέλωμα και ήταν το πολλαπλό μυέλωμα. Είχαμε την τύχη ως επιστημονική ομάδα να συνεργαστούμε με τον Βαγγέλη τον Τέρπο. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από επιστήμονας. Οι εργασίες του έχουν αποφέρει, έχει πάνω από 70 δημοσιεύσεις σχετικά με το αντικείμενο, άρα ενδεχομένως αυτός να είναι ειδικός για τον SARS-CoV-2. Έχει δημοσιεύσει πολλά πολύ μεγάλα έγκριτα περιοδικά. Οι εργασίες του έχουν αποφέρει τουλάχιστον 4.500 ετεροαναφορές. Είναι διακεκριμένος ομιλητής και κύριος ομιλητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά στο συνέδριο της European Hematology Association
που έγινε τον Ιούνιο 2021. Είχαμε την τύχη να κάνουμε μια εργασία, όπως σας είπα, η οποία δημοσιεύθηκε, κρίθηκε ως η καλύτερη εργασία για το περιοδικό European Journal of Internal Medicine, την οποία μάλιστα είχα την τύχη να την παρουσιάσω εγώ στο συνέδριο, γιατί ο Βαγγέλης δεν μπορούσε. Και χωρίς περαιτέρω να μακρηγορώ, να καλέσω στο βήμα τον Ευάγγελο Τέρπο και να σας αφήσω στους λόγους του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.